Συνεργασία των όμορων Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου για την ανάδειξή τους ως πρότυπος τουριστικός προορισμός. Τι δήλωσαν οι Δήμαρχοι μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Εβδομάδα αλληλεγγύης από το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ορεστιάδας. Τι τρόφιμα και εφόδια συγκεντρώνονται και ποιοι φορείς στηρίζουν την εθελοντική αυτή προσπάθεια. Αυξημένος στην περίοδο αυτή ο ρυθμός όσων εμβολιάζονται για τη γρήπη και τον COVID, τι λέει ο φαρμακοποιός Ανδρέας Γραμμενίδης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίτη 12 Δεκεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Υπογράφηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη, τον Δήμαρχο του Δημοτήχου Ρωμίλο Χατζηγιάννογλου και τον Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο και την ανάδοχο εταιρεία η αίτηση ώστε να αναγνωριστούν οι τρεις Δήμοι του Εύρου ως πρότυπος τουριστικός προορισμός. Οι Δήμαρχοι Ορεστιάδας Δημοτήχου και Σουφλίου τόνισαν τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης συνεργασίας αλλά και γενικότερα της επένδυσης στον τουρισμό. Υπογράφηκε σήμερα το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου και της εταιρείας Lever Σύμβουλη Ανάπτυξης ΑΕ, στο οποίο υποβάλλουν την πρότασή τους ώστε να αναγνωριστούν ως ενιαίος πρότυπος τουριστικός προορισμός. Την αίτηση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρωμίλος Χατζηγιάννογλου και ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος. Είναι μια σημαντική μετάβαση αυτός εδώ ο νόμος σε σχέση με τον προηγούμενο. Καταρχάς γιατί αναγνωρίζει την αξία που έχει ο τουρισμός σε κάθε περιοχή. Η αξία να επενδύσουν οι Δήμοι στην τουριστική τους ανάπτυξη έγκυται στο γεγονός ότι ο τουρισμός φέρνει άμεσα έσοδα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, διαμοιράζει την ωφέλεια σε περισσότερους τομείς από ό,τι άλλοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, δημιουργεί θέσεις εργασίας και μοχλεύει η οικονομική ανάπτυξη ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας. Και επίσης πρόκειται για μια παραγωγική δραστηριότητα που συμμετέχει στην ανάδειξη μιας περιοχής και στην αντιστροφή της δημογραφικής συρρήκνωσης πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα. Ο νόμος 4875 δίνει τη δυνατότητα στους νόμους να χαρακτηρίζουν τις περιοχές τους ως πρότυπους τουριστικούς προορισμούς. Δίνει τη δυνατότητα στις αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ να λειτουργήσουν ως οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης προορισμού. Και τέλος, δίνει τη δυνατότητα στις περιοχές αυτές να συστήσουν τοπικά παρατηρητήρια βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν για το οποίο ήρθαμε σήμερα βρεθούμε εδώ είναι η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στους Δήμους που συλλογικά κατεβαίνουν για να αναγνωριστεί ολόκληρη περιοχή ως πρότυπος τουριστικός προορισμός. Ο νόμος 4875 του 2021 δίνει την ευκαιρία στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να αναγνωρίσουν τις περιοχές τους ως πρότυπος τουριστικός προορισμός ολοκληρωμένης διαχείρισης. Βρισκόμαστε για να υπογράψουμε αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε συνολικά την περιοχή μας ως πρότυπο τουριστικό προορισμό ολοκληρωμένης διαχείρισης. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και με αυτήν την άριστη συνεργασία που έχουμε με τους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια, θεωρήσαμε ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία να αναπτυχθεί συνολικά τουριστικά η περιοχή μας. Να μπορέσει ένας επισκέπτης να απολαύσει όλα αυτά τα όμορφα που υπάρχουν στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Ήδη γνωρίζετε πολύ καλά την τεράστια επιτυχία του Δήμου Σουφλίου να μπορέσει να χαρακτηριστεί ως Best Tourism Village, μια επιτυχία που έχει παγκόσμια αναγνώριση και θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Καλακίκο. Ήταν ένα από τα πολλά βήματα που έχει κάνει ο συγκεκριμένος Δήμος, έτσι ώστε αυτές τις ομορφιές της περιοχής να τις αναδείξει και να τις κάνει να αυξήσει και την επισκεψιμότητα, πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι επιτυγχάνεται σιγά-σιγά. Από την άλλη, έχουμε τον τεράστιο θησαυρό του Δήμου Δημοτήχου, τόσο σε μνημεία θρησκευτικού προορισμού, όσο και σε πράγματα που ένας επισκέπτης μπορεί να απολαύσει σε συνδυασμό με τις ομορφιές που έχει και ο Δήμος Ορεστιάδος, με τα μνημεία που διαθέτει, αλλά και τα στοιχεία της σύγχρονης πόλης. Θεωρήσαμε ότι η συνένωση αυτών των τριών διαφορετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των τριών Δήμων σε μία ενιαία πρόταση θα μπορέσουν από τη μία να πετύχουμε το στόχο που ξεκινάμε σήμερα με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και από την άλλη αυτό που πασχίζουμε με τους συναδέλφους και
με τη σύμπραξη πολλών τοπικών φορέων να αναδείξουμε συνολικά την περιοχή μας. Με την ευκαιρία της υπογραφής και επειδή γνωρίζετε ότι η δημοτική μου θητεία τελειώνει σε λίγες μέρες, επιτρέψτε μου κατ' εξαίρεση να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στους δύο συναδέλφους και στον Παναγιώτη και στον Ρομίλο, που όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μία άριστη συνεργασία. Λειτουργήσαμε με μοναδικό γνώμονα το καλό των συνδημοτών μας και του τόπου μας. Καταλάβαμε από την πρώτη μέρα ότι η ένωση δυνάμεων μπορεί να φέρει αποτέλεσμα και σε αυτόν το στόχο επικεντρωθήκαμε και είμαι περήφανος που φέρω και εγώ τον τίτλο του Δημάρχου όπως οι άξιοι συνάδελφοι, που μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας περάσαμε ένα συνολικό μήνυμα και προς όλη την Ελλάδα ότι ο Κεντρικός και ο Βόρειος Εύρος θέλουν μεγαλύτερης προσοχής της κεντρικής διοίκησης, αλλά και ότι έχουμε ένα πλούσιο έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό και πάρα πολλά πλεονεκτήματα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη θέση που μας αξίζει. Ουσιαστικά, όταν ένας Δήμος αναγνωρίζεται ως πρότυπος τουριστικός προορισμός, αποκτά ένα θεσμικό στάτους που τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους Δήμους και του δίνει τη δυνατότητα να έχει καλύτερη πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη, καθώς και στα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Να σημειωθεί ότι οι τρεις Δήμοι του Εύρου είναι από τους πρώτους που υπέβαλαν την αίτηση για την αναγνώριση πρότυπου τουριστικού προορισμού, ενώ αναμένεται η έγκρισή της μέσα στο 2024. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που παρευρισκόμαστε σήμερα εδώ στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με δύο αξιόλογους δημάρχους, όπου ήταν και μια προσπάθεια την οποία την ξεκινήσαμε από την αρχή της θητείας μας, αλλά λόγω της τετραετίας και έτσι όπως διαμορφώθηκε δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε χρονικά τόσο σύντομα όσο θα θέλαμε. Όμως ήρθε η στιγμή που πλέον οι τρεις Δήμοι του Βορείου Εύρου μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε και την ταυτότητα της περιοχής μας και την ανάπτυξη την τουριστική. Κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι από το παρελθόν ήταν αίτημα πολλών είτε θεσμικών είτε κατοίκων, επιτέλους ο Βόρειος Εύρος να μπορεί να διαχειριστεί τη δικιά του ανάπτυξη, την τουριστική τουλάχιστον. Οι τρεις Δήμοι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο κάθε ένας έχει τη δική του ταυτότητα, οπότε στη συνεργασία αυτή των τριών Δήμων σίγουρα μπαίνει προσθετικά αυτή η δυναμική και πλέον μπορούμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν οι τρεις Δήμοι, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά όσον αφορά στην επικοινωνία και στην προσέλκυση των τουριστών και της ανάπτυξης περιοχής. Στα όλα τα προηγούμενα χρόνια η αλήθεια είναι ότι επικοινωνιακά ίσως είχαν πνιγεί μέσα στις άσχημες ειδήσεις που είχαμε κατά καιρούς, διότι ο Εύρος ταλαιπωρείται πάρα πολλές δεκαετίες τώρα. Από την υπογραφή αυτού του μνημονίου πλέον οι τρεις Δήμοι ενώνονται και μπορούν να γυρίσουν σελίδα και μπορούν να αναπτυχθούν όπως το θέλουν και με όποιες δυνατότητες έχουν και είναι πάρα πολλές. Και φυσικά να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου τους δύο δημάρχους, Ορεστιάδος και Σουφλίου, για αυτήν τη συνεργασία και στην τετραετία σε διάφορα θέματα και να ευχηθώ και ελπίζω ότι ο Δήμαρχος Ορεστιάδος δεν θα αποκοπεί από την αυτοδιοίκηση γενικότερα, αλλά θα βρει έναν τρόπο από κάπου αλλού να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της περιοχής μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος για τη σημερινή υπογραφή του Μνημονίου, που τυπικά αυτή η συνεργασία ολοκληρώνεται με τις σημερινές υπογραφές μας. Πρέπει όμως να μιλήσω ότι ουσιαστικά η συνεργασία με τους δύο αξιόλογους συναδέλφους Δημάρχος Ορεστιάδος και Διδημοτήχου ήταν πάντα σε μεγάλο ποσοστό σε ετοιμότητα. Ανά πάσα στιγμή ήμασταν έτοιμοι να συνεργαστούμε προς το καλό του κοινωνικού συνόλου. Πραγματικά, κύριε Μαυρίδη, μας συγκινήσατε, διότι ενώ θα έπαινε κάποιο πανηγυρικό τόνο υπογραφή του μνημονίου, η αναφορά ότι φεύγετε, γιατί για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό που σας είχαμε σε όλα αυτά τα βήματα,
Εγώ με το Ρομίλο ήμασταν πρωτοεκλεγμένοι δήμαρχοι, οπότε σε αυτά τα βήματα ήσταν δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαστήκαμε και όπως είπε ο Ρομίλος, πιστεύω ότι θα συνεχίσετε την προσφορά σας. Εξάλλου θα είστε και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά πολύ περισσότερο θα πιστεύω να αξιοποιηθείτε και σε άλλους τομείς. Τα τουριστικά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι πολύ μεγάλα. Η συνεργασία των τριών δήμων βάζει τις βάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, άρα σημαίνει ότι όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα εκμεταλλευόμαστε, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Χαίρομαι που είμαστε πρωτοπόροι, γιατί και αυτό έγινε με τη σημαντική καθοδήγηση του κ. Μαυρίδη, που πάντα είχαμε τη συνεργασία, οπότε αναμένουμε τα θα αποτελέσματα να φανούν στην περιοχή. Και να ξέρετε ότι είναι λυπηρό ότι ο Δήμος του Σουφλίου, ενώ έχει την παγκόσμια αναγνώριση του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού, αλλά και το Δημότικο με αυτή τη μεγάλη ιστορία, δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα τουριστικοί προορισμοί για την Ελλάδα. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, είναι κάποιες αδικίες που έχουν γίνει στην περιοχή μας, που δεν ξέρω αν γνωρίζετε το Προεδρικό Διάταγμα, πιστεύω να εξαλειφθούν και να γίνουν πρωτοπόροι όλο και ο Κεντρικός και ο Βόρειος Εύρος, πραγματικά να αναδείξουν αυτές τις σπάνιες ομορφιές αλλά και τις ευαισθησίες που έχει η περιοχή. Το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ερεστιάδας οργανώνει την εβδομάδα αλληλεγγύης από τη Δευτέρα 11 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου για τη συγκέντρωση τροφίμων και εφοδίων για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η συγκέντρωση γίνεται στην έδρα του τμήματος Κωνσταντινούπολεως 62 στις ώρες 12 με 2 και 6 με 8, αλλά και στα σχολεία του Δήμου Ερεστιάδας κατά τις πρωινές ώρες με τη στήριξη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερεστιάδας, της Β' Ελμέ Εύρου και την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ερεστιάδας. Η συμβολή όλων μας είναι απαραίτητη τώρα περισσότερο καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Την εβδομάδα αλληλεγγύης διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ορεστιάδας με την αρρωγή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, τη Β' Ελμέ και την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ορεστιάδας. Θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και θα διανεμηθούν 120 πακέτα σαν αξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Όπως κάθε χρόνο, δεν είναι μόνο τα Χριστούγεννα, είναι και το Πάσα, αλλά σχεδόν κάθε δύο μήνες, μπορεί και περισσότερα, έχουν κάποιες οικογένειες εδώ στην περιοχή μας που έχουν κάποιες δυσκολίες οικονομικές και το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στην Ορεστιάδα τους παρέχει τρόφιμα και οποιοδήποτε άλλη στήριξη που χρειάζονται. Έχουμε την συνεργάνωση μαζί με τον ΕΛΜΕ και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Απευθύνομαστε στα σχολεία, στα παιδιά, κυρίως για να μάθουν τη λογική της προσφοράς και μαζεύουν τρόφιμα στα σχολεία και στο τμήμα καθημερινά από τις 12 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το βράδυ μέχρι τις 8. Πάντα θα υπάρχει κάποιος από τους εθελοντές μας που μπορούν να παραλάβουν τα τρόφιμα όποιος επιθυμεί να φέρει στο τμήμα. Αλλά βασικά είναι στα σχολεία που το κάνουμε αυτό, όπως κάθε χρόνο γίνεται. Απευθυνόμαστε στα παιδιά για να μάθουν την λογική της προσφοράς και την αλληλεγγύη. Δόξα τω Θεώ, πάντα τα πράγματα πάνε καλά. Δηλαδή κάθε χρόνο υπάρχει ανταπόκριση και από τα σχολεία, αλλά και από τους πολίτες και επιχειρηματίες που μας στηρίζουν πάντα με τρόφιμα, με λάδια που έχει ας πούμε φέτος πολύ ανάγκη, κρέατα. Υπάρχουν κάποιοι συνανθρωποί μας που σχεδόν κάθε μήνα προσφέρουν ένα ποσό σε κάποια κρυοπολία και αυτά τα μαγαζιά πηγαίνουν αυτές οι οικογένειες που είναι ευάλωτες με πολλές οικονομικές δυσκολίες και παίρνουν ένα μέρος από, παίρνουν κάποια τρόφιμα, κάποια κρέατα. Αλλά λόγω των γιορτών εκεί η ποσότητα αυξάνεται πιο πολύ. Από τα κεντρικά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πάντα μας στέλνουν κάθε αναδιαστήματα κάποια τρόφιμα, μεγάλη ποσότητα, αλλά επειδή φέτος ας πούμε έχουμε γύρω πάνω από 120 οικογένειες πιστεύω έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, οι ανάγκες είναι λίγο παραπάνω. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο γιατί πέρα από που βοηθάνε, ειδικά τώρα που έχουμε αυτές τις άλλες μέρες και μας στηρίζουν συνέχεια.
εκτός γιορτών και όταν ζητάμε την στήριξη του τον κόσμο. Μετά τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερειακό Τμήμα Ορεστιάτας, της Τράπεζας της Αγάπης και του Δήμου της Πόλης γίνεται η επιλογή για τη διάθεση και προσφορά των πακέτων. Η επιλογή γίνεται πάρα πολύ προσεκτικά, με διάφορα κριτήρια που σημαίνει ότι κάθε ευρώ, κάθε κόκκινο ρύζι που θα προσφέρει ένας συνάνθρωπό μας για τον Ερυθρό Σταυρό θα πάει εκεί που πρέπει, εκεί που υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Έχουμε κάποιες λίστες που διασταυρώνονται μαζί με το Δήμο, με την Εκκλησία, με την Τράπεζα Αγάπη και προσπαθούμε να δώσουμε, να είμαστε τόσο ειδικοί που να πάνε αυτά τα τρόφιμα σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη με τα κριτήρια που έχουμε, με πολύ προσοχή βέβαια, με την, να προσέχουμε την αξιοπρέπεια των άλλων, την ανωνυμία όσο γίνεται, αλλά χωρίς να υπάρχει υπερβολή, δηλαδή θα πάνε και πρέπει. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι πραγματικά ο Ερυθρός Σταυρός όταν θα δώσει ένα πακέτο αγάπη, τρόφιμα όπως το ονομάζουμε, πηγαίνει εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη, μελετημένα, με πόσα άτομα είναι μέσα σε αυτήν την οικογένεια, τι ανάγκη αυτή η οικογένεια. Δηλαδή δεν είναι ότι 120 οικογένειες περίπου, 120 πακέτα, δεν θέλω να πω οικογένειες, γιατί κάποιοι είναι μοναχικοί άνθρωποι, ευάλωτες περιπτώσεις. Θα πάει βάση αυτά που χρειάζεται εκεί. Σε ορισμένους θα βάλουμε περισσότερες κονσέρβες, παράδειγμα, γιατί εκεί δυσκολεύονται να μαγειρεύουν. Σε κάποια θα έχουμε περισσότερα πράγματα για τα παιδιά, γιατί έχουν περισσότερα παιδιά. Υπάρχει μελέτη τι θα πάει και πού θα πάει. Καθώς πολλά είναι τα κρούσματα τόσο της γρίπης όσο και του COVID την περίοδο αυτή, αυξημένος είναι και ο αριθμός των ανθρώπων που εμβολιάζονται στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Ο φαρμακοποιός Ανδρέας Γραμμενίδης μιλάει για το θέμα και συνιστά τον εμβολιασμό. Στην περίοδο αυτή που διανύουμε, αυξημένα είναι τα κρούσματα τόσο της εποχικής γρίπης όσο και του COVID. Γιατροί και φαρμακοποιοί συνιστούν ανεπιφύλακτα τους σχετικούς εμβολιασμούς. Όπως κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο η γρίπη βρίσκεται στην φάση της έξαρσής της. Η προσέλευση του κοινού για να εμβολιαστεί φέτος είναι σαφώς μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μιας και το αντιεμβολιαστικό κίνημα, αλλά εγώ θεωρώ ότι και οι επαναλαμβανόμενοι εμβολιασμοί διαφόρων τύπων, τόσο για τον COVID, όσο για την κοινή γρίπη, για την πνευμονία, έχουν κουράσει τον κόσμο και έχει αποθαρρυνθεί. Γεγονός όμως που έχει προκαλέσει την αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης. Εγώ παρατηρώ ότι αυτή την περίοδο η έξαρση είναι ραγδαία και τα συμπτώματα είναι και πολύ άσχημα. Οπότε έχω να σας πω ότι ναι, μεν το περίπου 60% του πληθυσμού σε σχέση με πέρσι έχει ήδη εμβολιαστεί, αλλά η αύξηση σε αντιβιωτικά είναι σίγουρα πάνω από το 100% σε σχέση με πέρσι. Παρατηρείτε αυτή την αύξηση σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας ή και σε μικρότερα παιδιά, γιατί ακούμε πράγματι ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα και γρίπης και COVID. Ξέρετε, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν βάλει στη ρουτίνα τη ζωή τους τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό κάθε χρόνο, μιας και γνωρίζουν ότι τα συμπτώματα αλλά και η εξέλιξη της γρίψης είναι πολύ πιο επώδυνη στη δική τους περίπτωση. Συνεπώς, οι άνθρωποι άνω των 60 ετών εμβολιάζονται με την ίδια συχνότητα κάθε χρόνο, δεν έχω παρατηρήσει κάποια μείωση. Η μεγαλύτερη μείωση είναι στους ανθρώπους νεαρότερης ηλικίας, παρόλο που έχουν τη δυνατότητα πλέον να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης χωρίς να προσέλθουν στο θεράποντα γιατρό τους, αλλά απλά με το να δώσουν το άμκα τους στο φαρμακοποιό που εμπιστεύονται και να εμβολιαστούν γρήγορα, εύκολα, ανώδυνα και μάλιστα με πιστοποιημένο τρόπο, με ασφάλεια. Υπερεκτιμούν, λέτε, τις δυνάμεις τους, αυτό που έχει συνήθως οι νεαρότεροι, που έχουν οι νεαρότεροι άνθρωποι, ότι δεν θα νοσήσουμε εύκολα εμείς. Η ρυθμή της ζωής μας είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν στις νεαρότερες ηλικίες να αντιληφθούν ότι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουν και η κινητήρια δύναμη για να κάνουν όλο όσο ονειρεύονται είναι η υγεία τους και θα πρέπει να επενδύσουν σε αυτή. Το να εμβολιαστούμε για την γρήπη είναι ένα δώρο το οποίο
μας γίνεται, δεν θα πρέπει να το θεωρούμε ως κάτι δεδομένο. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό έχει μια αξία τόσο οικονομική. Δεν μιλάω για την αξία της ζωής, εγώ μιλάω για την αξία του ίδιου του προϊόντος, το οποίο μας χαρίζεται από το κράτος. Σε άλλα κράτη δεν συμβαίνει αυτό. Καλό θα ήταν να το εκμεταλλευτούμε όλοι μας και να καταλάβουμε ότι ο αντιγρυπικός εμβολιασμός αποσκοπεί στη μείωση κρουσμάτων με πολύ επώδυνα συμπτώματα και κυρίως την νοσηλεία στα νοσοκομεία. Αρκεί να γνωρίζουν οι νεότεροι της ηλικίας ότι τα νοσοκομεία μας είναι γεμάτα από ανθρώπους που θεώρησαν τον κίνδυνο της γρίπης κάτι μικρό και τελικά νοσηλεύτηκαν γι' αυτό. Η περίοδος του COVID άφησε πίσω του πάρα πολλά κατάλοιπα και πάρα πολλά όμως καλά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν ότι οι άνθρωποι εμπιστεύτηκαν τον φαρμακοποιό της γειτονιάς τους. Αναδείχθηκε ο ρόλος μας και εγώ έχω παρατηρήσει μεγάλη αύξηση στην εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μας και στην κουβέντα μας. Ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι πείθονται να εμβολιαστούν γιατί ο φαρμακοποιός της γειτονιάς τους εξηγεί τα ωφέλη αυτής της διαδικασίας, τους εξηγεί την δυνατότητα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, φέτος προσέρχονται και μας ζητούν να τους εξηγήσουμε ποιες είναι οι διαφορές των εμβολίων, ποιες επιλογές έχουν, γιατί τα εμβόλια πλέον δεν είναι ένα εμβόλιο για την γρήπη, ή πόση απόσταση σε ημέρες πρέπει να έχεις από τα υπόλοιπα εμβόλια. Λοιπόν, υπάρχει ένας διάλογος πάνω στον εθνικό εμβολιασμό, στον προγραμματικό εμβολιασμό, και αυτόν τον διάλογο τον κάνει ο πολίτης με το φαρμακοποιό. Αναδεικνύει τώρα το ρόλο του φαρμακοποιού. Και σύνολο του υγειονομικού πληθυσμού της χώρας πάλεψε την περίοδο του κορονοϊού και αναγνωρίστηκε η προσπάθειά του από όλους τους πολίτες. Καλό θα ήταν το δώρο που κερδίσαμε μετά από τη μάχη με τον κορονοϊό και το αφήσαμε πίσω μας, να μην ξεχάσουμε ότι θα πρέπει να το υπερασπιστούμε και στα επόμενα χρόνια. Να ευχηθώ στους φίλους τηλεθεατές σας καλές γιορτές, με υγεία και προσέλθετε το συντομότερο στα φαρμακεία της γειτονιάς σας για να εμβολιαστείτε. Είναι προς το δικό σας καλό. Για ακόμη μία χρονιά, ο βρεφονηπιακός σταθμός στα Ζουζούνια δημιούργησε έναν ονειρεμένο στολισμό για τα Χριστούγεννα. Μικροί και μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν φωτογραφίες έξω από το εργαστήρι του Άι Βασίλη και τα μικρά παιδιά μπορούν να αφήσουν τα γράμματά τους στο γραμματοκιβώτιο έξω από το σταθμό. Το εργαστήρι του Άι Βασίλη πήρε μορφή στο βρεφονηπιακό σταθμό Τα Ζουζούνια. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού δημιούργησαν έναν ονειρεμένο στολισμό που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους. Φέτος Τα Ζουζούνια, όπως κάθε χρονιά, στολίζουμε έξω το χώρο μας. Φέτος το project ήταν το εργαστήρι του Άι Βασίλη. Μεταξωτικά, με τον Άι Βασίλη να διαβάζει τα γράμματα. Προσκαλούμε όλα τα παιδάκια να έρθουν να αφήσουν τα γράμματά τους, να τα διαβάσει ο Άγιος Βασίλης μας και να χαρούνε με τα πιο παιδικό από τα ξωτικά, ο Άγιος Βασίλης, όλη αυτή η χαρά που δίνουν στα μικρά παιδάκια. Τα μικρά παιδιά μπορούν να γράψουν το γράμμα τους στον Άι Βασίλη και να το αφήσουν στο γραμματοκιβώτιο έξω από το ζούζουν εργαστήρι του Άι Βασίλη. Καλούμε τα μικρά παιδάκια, τα γράμματά τους, έχουμε γραμματοκιβώτιο, μπορούν να τα αφήνουν τα γράμματά τους εδώ πέρα. Αυτό που εμείς λέμε μέσα στα δικά μας τα ζουζούνια, ότι είναι πολύ ωραία τα δωράκια, αλλά πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας το πνεύμα των Χριστουγέννων, που αυτό μπορούμε να το, με όλα αυτά που βλέπουμε που γίνονται, να είναι η αγάπη. Να μοιράζονται, να μάθουν να μοιράζονται τα παιδάκια μας, να μάθουν την αγάπη και την αλληλοσεβασμό και τον αλληλοσεβασμό. Ευχόμαστε σε όλους να έχουν καλές γιορτές με υγεία, με αγάπη, με ειρήνη που το χρειαζόμαστε όλοι οι λαοί. Με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων η εθελοντική ομάδα Ριζίων θα βάλει τους κατοίκους του χωριού αλλά και της γύρω περιοχής στο κλίμα των Χριστουγέννων. Οι εκδηλώσεις θα είναι ποικίλες, θα απευθύνονται στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους με κατασκευές χριστουγεννιάτικους στολισμούς, κάλαντα και άλλα δρόμενα. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις προετοιμάζει η εθελοντική ομάδα Ριζίων, στείλοντας το παρεμιθένιο χωριό με τα όμορφα σπιτάκια, τις κατασκευές και τις δράσεις στο κέντρο του χωριού ενώπιση των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου. Είμαστε μια εθελοντική ομάδα Ριζίων που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου. Είμαστε μια ομάδα φίλων, η οποία αγαπάμε το χωριό μας και ξεκινήσαμε με κάποιες δράσεις. Ξεκινήσαμε με την δεντροφύτευση 50 δέντρων, λαγκιστρέμια,
Συνεχίσαμε με κάποιες καθαριότητες στο χώρο του χωριού. Κάτω στο ποτάμι κατεβήκαμε, το καλοπίσαμε, το βάψαμε, φυτέψαμε λουλούδια και μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό στα ρίζια. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και έγινε κάτι όμορφο και αυτή τη στιγμή είμαστε στην παρουσίασή του. Επειδή τα ρίζια είναι από τα χωριά που έχουν κόσμο, έχουν κρατήσει κόσμο και έχουν ζωή, είδατε να ανταποκρίνεται ο κόσμος στην προσπάθειά σας αυτή? Ναι, βεβαίως. Στην αρχή με μικρό αριθμό συμμετοχής, μετά όμως βλέποντας τις δράσεις μας και βλέποντας το τι κάνουμε για το χωριό, ανταποκρίθηκαν μικροί, μεγάλοι αλλά και ηλικιωμένοι. Βλέποντάς μας να συνεισφέρουμε, έδωσαν και εκείνοι μια άλλη νότα στην δράση μας. Σε ποιο χώρο θα στηθεί το χριστουγεννιάτικο χωριό? Θα είναι, το κεντρικό θα είναι στην πλατεία αλλά και σε χώρους γύρω-γύρω από αυτήν. Θα υπάρχει ειδική διαμορφωμένη χώρη σε ανοιχτό, σε κλειστούς χώρους, σε διάφορα σημεία του χωριού. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα γίνει μια κίνηση που θα φέρουν τα δέντρα τους, θα το στολίσουν και θα έρθουν να τα δουν αργότερα. Και από την περιοχή θα έρθουν αρκετά άτομα, πιστεύω. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η λειτουργία του χωριού αυτού? Ξεκινάει με το άνομα του δέντρου στις 22 Δεκεμβρίου και θα τελειώσει 2 Ιανουαρίου. Είχατε την στήριξη και χορηγών στην προσπάθειά σας αυτή, γιατί αυτό όλο έχει ένα κόστος? Ένα κόστος έχει οικονομικό τεράστιο και βεβαίως είχαμε και από επιχειρήσεις της περιοχής, των Ριζίων, της Οριστιάδος, αλλά και από Κομωτινή, από Ξάνθη, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και συνεχίζουν ακόμα, δεν έχουμε σταματήσει, ακόμα προστίθονται. Θα ήθελα να σας καλέσω όλους, ευχαριστούμε τον κόσμο που ανταποκρίθηκε, τους χορηγούς μας, να σας καλέσουμε στις 22 Δεκεμβρίου στο άνομα του δέντρου, σε ένα φυσικό χώρο, σε ένα έλατο 6 μέτρων που στολίστηκε, στήθηκε από τα παιδιά του χωριού, από τα παιδιά του γυμνασίου. Στη Νέα Βίσα του Δήμου Οριστιάδας θα περιηγηθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Η Νέα Βίσα είναι η βορειότερη κομμόπολη της Ελλάδας. Είναι μια παιδινή, έφορη κομμόπολη που βρίσκεται εδώ και χιλιόμετρα βορεία της Οριστιάδας και ανήκει στο Δήμο Οριστιάδας. Το χωριό δημιουργήθηκε το 1923 όταν με την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης οι Έλληνες κάτοικοι του Μποσναχωρίου, Μποσνάκιοι, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές αστείες τους για να μετακινηθούν 4 χιλιόμετρα νοτιότερα στο Αχυροχώρι. Αντίστοιχα, οι Τούρκοι κάτοικοι του Αχυρκιοι κάναν το αντίθετο δρομολόγιο. Το χωριό μετονομάστηκε το 1930 από τον καθηγητή Λαμπουσιάδη σε Νέα Βίσα. Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν κοντά στη σημερινή πλατεία Δημοκρατίας. Ωστόσο, οι συνεχείς πλημμύρες του ποταμού τη δεκαετία του 30 ανάγκασαν πολλούς από τους βυσιώτες να μετακινηθούν στο ύψωμα. Έτσι δημιουργήθηκε και η συνοικία της Άνω Βίσας. Μαζί με τα προσωπικά τους αντικείμενα, οι 5.000 περίπου πρόσφυγες του χωριού μετέφεραν τα ήθη και τα έθιμά τους. Το πιο χαρακτηριστικό είναι τα τεμπελέκια που λαμβάνουν χώρα την παραμονή και ανήμερο το Χριστουγέννο στο χωριό. Μεγάλες προσωπικότητες με καταγωγή από τη Βίσα είναι ο Γιώργης Παπάς, η Καραγιώργης, η Κούρτογλου, ο οποίος μαζί με το γιο του και τα αδέρφια του συμμετείχαν στη βιβλική εταιρεία και φυσικά η οικογένεια Καραθεοδωρή με κορυφαίο τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή 1873-1950, ένας από τους κορυφαίους μαθηματικούς παγκοσμίους, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Αϊνστάιν.